Και το ελληνικό δημόσιο, όπως αναφέρεται σε κοινή ανακοίνωση του Γραφείου του Πρωθυπουργού και της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, λόγω της εξαιρετικά κρίσιμης περίοδου για τη χώρα, όπως σημειώνεται. Τα έσοδα που θα προκύπτουν θα κατευθύνονται από την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών στην περαιτέρω στήριξη και επέκταση του κοινωνικού και φιλανθρωπικού της έργου και από το ελληνικό δημόσιο στην διεύρυνση των κοινωνικών υποδομών του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ανάλογη προσπάθεια είχε εκδηλωθεί και προς την κυβέρνηση Παπανδρέου, ωστόσο δεν υπήρξε ανταπόκριση. Δεκάδες εκτάσεις, οικόπεδα και ακίνητα που για γραφειοκρατικούς ή νομικούς λόγους παραμένουν αναξιοποιητά για πολλές δεκαετίες, πλέον αξιοποιούνται. Το όχημα είναι η εταιρεία αξιοποίησης της εκκλησιαστικής περιουσίας που συστήνουν από κοινού η Ιερά Αρχιεπισκοπή με το ελληνικό δημόσιο. Πρόκειται για μια κοινωνική σύμπραξη στο ανώτατο θεσμικό επίπεδο με μοναδικό σκοπό την ανακούφιση των σκληρά δοκιμαζόμενων συνανθρώπων μας και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Γι' αυτό άλλωστε και τα έσοδα που θα προκύπτουν θα κατευθύνονται από την μεν Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών στην περαιτέρω στήριξη και επέκταση του κοινωνικού και φιλανθρωπικού της έργου, από το δε ελληνικό δημόσιο στη διεύρυνση των κοινωνικών υποδομών του και στην αρρωγή των πλέον ευπαθών και αδύναμων συμπολιτών μας. Τα ακίνητα που θα αξιοποιηθούν αρχικά είναι τα λεγόμενα δεσμευμένα, όπως είναι κάποιες εκτάσεις στην περιοχή της Βάργιζας, που μετά την αναγκαστική απαλωτρίωσή τους δεν αξιοποιήθηκαν και παρά το γεγονός ότι από το 2006 με δικαστικές αποφάσεις έχουν επιστρέψει στην κυριότητα της Αρχιεπισκοπής Αθηνών, οι αποφάσεις αυτές δεν εφαρμόστηκαν ποτέ από την πολιτεία. Η πολιτεία καλείται να διευκολύνει προς την κατεύθυνση της αποδέσμευσης αυτής της ακίνητης περιουσίας, η οποία ανήκει στην Εκκλησία και η Εκκλησία ουσιαστικά συνεταιρίζεται εντός εισαγωγικών, με την καλή έννοια του όρου, με την πολιτεία, προκειμένου μέσα σε καθεστώς πλήρους διαφάνειας να διαχειριστεί αυτή την περιουσία. Σωστή η κίνηση αυτή που έγινε, αλλά πρέπει να εφαρμοστεί και άμεσα, γιατί χωρίς αυτή τη βοήθεια η Εκκλησία θα έχει ένα βάρος που το τονίζω. Δεν της ανήκει και θα πηγαίνει ο άλλος και θα ζητάει τα αρέστα από την Εκκλησία όταν δεν είναι εκείνη η οποία Μάλιστα. έπρεπε να φέρει αυτό το βάρος του κοινωνικού κράτους, το οποίο σήμερα υπομίζεται, τουλάχιστον σε αυτή την έκθεση. Όντως είναι θετικό, για μας θα ήταν πιο θετικό εάν πρώτα διασφάλιζε από τα έσοδα αυτά τα δικά της, τις δικές της, την υπηρέτηση των δικών της δαπανών μισθούς, Μάλιστα. γιατί έχουμε καταθέσει σχετική πρόταση, δηλαδή και μετά αν περίσσευε να πάει σε αυτό που σήμερα φαίνεται. Η σύμπραξη Εκκλησίας-Πολιτείας για τη διαχείριση της ακίνητης εκκλησιαστικής περιουσίας στη λογική των παραχωρήσεων ή των μισθώσεων, χωρίς να αλλάζει το ιδιοκτησιακό καθεστώς, είναι μια πρωτοβουλία του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου ήδη από τον Οκτώβριο του 2009. Την πρότασή του ο Αρχιεπίσκοπος την είχε απευθύνει και στην τότε κυβέρνηση Παπανδρέου. Στην κυριότητα της Εκκλησίας βρίσκονται και δεκάδες άλλα ακίνητα στο κέντρο της Αθήνας που παρότι δεν είναι δεσμευμένα, παραμένουν αναξιοποίητα. Ένα τέτοιο κτίριο είναι και το πρώην Υπουργείο Παιδείας στην πλατεία Συντάγματος. Μεγάλοι ξενοδοχειακοί όμιλοι έχουν εκφράσει το παρελθόν έντονο ενδιαφέρον για την αξιοποίησή του, ωστόσο μια σειρά διαγωνισμών έχουν κριθεί άγονοι. Πολύ σύντομα η Αρχιεπισκοπή Αθηνών θα επανεκκινήσει τις διαδικασίες για την αξιοποίηση του ακινήτου. Υπάρχουν όμως και ακίνητα που έχουν μπλοκαριστεί εξαιτίας των διαφορετικών προσεγγίσεων κατά καιρούς ως προς τη χρήση τους, όπως είναι το υπαίθριο πάρκινγκ στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, η αξιοποίηση του οποίου συνδέεται άμεσα με το ρυθμιστικό σχέδιο της Αθήνας και συγκεκριμένα με τα σχέδια που υπήρχαν για τη μετατροπή του γηπέδου του Παναθηναϊκού σε χώρο πρασίνου. Το κίνδυνο του πολιτικού ρίσκου.